Καλημέρα σας. Καλή μέρα. Τι κάνετε? Πώς είναι ο καιρός στη Μυτιλίνη? Είναι τέλειο ο καιρός στη Μυτιλίνη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δυστυχώς και θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα, αλλά πραγματικά λίγο υπομονή, δεν πειράζει, είναι το καλό όλων μας. Έτσι είναι, είναι για το καλό όλων. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ, κυρία Σπανέλη, εσάς, όλους τους μαθητές μας, για τον ενθουσιασμό με τον οποίο αγκαλιάσατε αυτό το καινούριο εργαλείο, το οποίο έχει θέση στη διάθεσή σας στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι μια διαφορετική τάξη αυτή από τη συνηθισμένη, αλλά αναγκαζόμαστε με πολύ μεγάλη ταχύτητα να εξοικειωθούμε με αυτά τα καινούρια εργαλεία της τηλεδιάσκεψης. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μια πρόβα από το μέλλον αυτό το οποίο γίνεται, και πιστεύω ότι και όταν τα πράγματα επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς, και όλοι ευχόμαστε αυτό να γίνει συντομότερα παρά αργότερα, θα μείνει μια σημαντική πρίκα για όλους μας, για τους εκπαιδευτικούς, για τους μαθητές μας, για το πώς μπορούν να επικοινωνούν και εξ απόστασης. Τώρα, για τα παιδιά μας, ξέρω ότι σας λείπουν οι παρέες σας, ξέρω ότι σας λείπει η άθληση, η βόλτα την οποία μπορείτε να κάνετε, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό το οποίο κάνετε είναι για το καλό το δικό σας, για το καλό των γονιών σας, για το καλό των παππούδων και των γιαγιάδων σας, και συμμετέχουμε όλοι μαζί σε μια μεγάλη εθνική προσπάθεια να περιορίσουμε τη διάδοση του κορονοϊού, έτσι ώστε να μπορούμε πιο σύντομα να επιστρέψουμε πίσω στους κανονικούς ρυθμούς. Θέλω να συγχαρώ και τον Διευθυντή του Γυμνασίου, τον κύριο Κουτσαντώνη, και όλους τους εκπαιδευτικούς. Κυρία Σπανέλη, καταλαβαίνω ότι είστε 38 στο σύνολο, στο γυμνάσιο της Μυτιλίνης, αλλά και όλους τους εκπαιδευτικούς, δεκάδες χιλιάδες σε ολόκληρη τη χώρα, που αγκάλιασαν τα εργαλεία της τηλεκπαίδευσης, τα οποία έθεσε στη διάθεσή σας το Υπουργείο Παιδείας. Στα πρόσφατα στατιστικά τα οποία βλέπω, αγαπητή Νίκη, αγαπητή Σοφία, έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 265.000, σκεφτείτε το λίγο, προσωπικές ψηφιακές τάξεις. 1.000.000 μαθητές, δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί συμμετείχαν και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Θα ξαναγυρίσουμε κάποια στιγμή στους κανονικούς μας ρυθμούς. Θα μπορείτε να ξαναβρεθείτε με τους συμμαθητές σας και να κάνετε τα μαθήματά σας στην τάξη, όπως είχατε συνηθίσει πάντα να τα κάνετε. Αλλά μέχρι που να γίνει αυτό, που θα γίνει μόνο όταν μας το υποδείξουν οι ειδικοί ότι είναι ασφαλές να γίνει, θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα εργαλεία της ψηφιακής τάξης, έτσι όπως το κάνετε εσείς στη Μυτιλίνη, στο γυμνάσιο σας, έτσι όπως το κάνουν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια, και ήθελα να μου πείτε εσείς, κυρία Σπανέλη, λίγο πώς βιώνετε την εμπειρία σας με αυτή τη διαδραστική τάξη, πώς την έχουν αγκαλιάσει τα παιδιά, πόσο γρήγορα εξοικειωθήκατε με τα καινούργια εργαλεία. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας δώσω και συγχαρητήρια για τον τρόπο που αντιμετωπίσατε την όλη κατάσταση. Γενικώς είμαστε με την πανδημία. Και από εκεί και πέρα, επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Υπουργείο Παιδείας και την κυρία Κεραμέως, η οποία νομίζω ότι κάνανε κάτι τρομερά μεγάλη προσπάθεια. Εγώ προσωπικά δεν το πίστευα ότι θα μπορούσαμε να καλύψουμε ένα τόσο μεγάλο κοινό που είχαμε τόσο γρήγορα, και όμως τα καταφέραμε μια χαρά. Και νομίζω ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Λειτουργεί και ασύγχρονη πάρα πολύ καλά. Και σύγχρονη καλά. Και το σπουδαιότερο είναι ότι μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε παιδιά κλειστά στο μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Και το σπουδαιότερο είναι ότι έχουμε την ευκαιρία να έχουμε επαφή με τα παιδιά που μας λείπουν τόσο πολύ. Αυτά. Εγώ θα ήθελα ποιος από τα παιδιά θέλει να μας πει κάποια κουβέντα για το πώς βίωσε όλη αυτή την εμπειρία. Είναι κάτι πολύ καινούριο για εμάς, για όλους μας.
Και δύσκολο, καθώς πρέπει να καθόμαστε σπίτι, και ιδιαίτερα τώρα που έχει φτιάξει και ο καιρός. Βέβαια, ξέρουμε ότι είναι για το καλό της πατρίδας μας και για το καλό των γονιών μας και των παππούδων μας. Μας λείπουν οι συμμαθητές μας, μας λείπει η καθημερινότητά μας. Βέβαια, πιστεύω ότι θα βγούμε δυνατότεροι μετά από αυτό. Θα έχουμε μάθει να μην θεωρούμε δεδομένα, μην θεωρούμε δεδομένη την καθημερινότητά μας. Και ελπίζω να τελειώσει όλο αυτό σύντομα και να γυρίσουμε στη καθημερινότητά μας και στους τρόπους ζωής μας και στους ρυθμούς μας. Και εγώ το ελπίζω, γλυκιά μου. Κάποιος ακόμα που θέλει να πει μια κουβέντα? Το Δημοσθένη βλέπω και χαμογελάει εκεί πάνω. Το σχολείο μου και οι συμμαθητές μου. Αλλά πιστεύω ότι μέσω των ηλεκτρονικών μαθημάτων γενικά δεν χάνουμε γενικά μαθήματα και συνεχίζεται σχεδόν κανονικά το μάθημα. Και πιστεύω ότι σε λίγο καιρό όλα θα είναι καλά και θα βρούμε μαθητές. Για πες μας και εσύ, Μαρία μου. Ναι, γενικώς, όπως είπανε και τα παιδιά, είναι κάτι πρωτόκολλο αυτό για μας. Σίγουρα μας λείπουν ορισμένα πράγματα που μπορούμε να πάρουμε δύναμη. Τώρα, το Πάσχα, παράδειγμα, η δύναμη των χριστιανών, η δικιά μας λίγο, την έχουμε χάσει. Μόνο αυτό δηλαδή μας έχει λείψει ουσιαστικά εμάς. Γενικά με όλο αυτό το σύστημα και η τεχνολογία και όλα, εντάξει, όλα καλά, μπορούμε να έχουμε μία επαφή με τα μαθήματά μας, να μην χάνουμε τη ροή. Ελπίζουμε όλο αυτό να τελειώσει, γιατί είναι αρκετά δύσκολο και πρωτόγνωρο για τον κόσμο που δεν γνωρίζει και πώς να συμπεριφερθεί. Όλοι έχουμε τρομοκρατηθεί πραγματικά. Και με τα κατάλληλα μέτρα, ευελπιστούμε να τελειώσει σύντομα. Για το Πάσχα που είπες, Μαρία μου, να σου πω ότι πράγματι αυτό το Πάσχα θα είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα, καθώς δυστυχώς δεν θα μπορούμε να πάμε στις εκκλησίες μας. Θα είναι όμως και ένα Πάσχα το οποίο θα μας επιτρέψει να έρθουμε πιο κοντά στους δικούς μας ανθρώπους, στους γονείς μας, να το περάσουμε οικογενειακά, να προσευχηθούμε από το σπίτι. Σίγουρα θα είναι ένα Πάσχα το οποίο θα το θυμόμαστε ως κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Και νομίζω ότι ακριβώς σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πρέπει ο καθένας και η καθεμία να αντλεί δύναμη από την πίστη του, ναι, και κυρίως να έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας να μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Και έχει πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι συμμετέχουμε όλοι σε μια μεγάλη κοινή προσπάθεια. Κανείς μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτόν τον ιό. Και αν πετύχαμε κάτι ως χώρα συνολικά, δεν είναι απλά ότι πήραμε τα μέτρα σχετικά νωρίς, είναι ότι συμμορφωθήκαμε με τα μέτρα. Και δεν το κάναμε επειδή μας είπε το κράτος ότι έτσι πρέπει να γίνει. Το κάναμε επειδή εμείς οι ίδιοι πιστέψαμε ότι αυτό είναι το σωστό. Το σωστό για μας, το σωστό για τους ανθρώπους που αγαπάμε, το σωστό για τους συμπολίτες μας τους οποίους δεν γνωρίζουμε, το σωστό για τους εργαζόμενους στο σύστημα υγείας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές. Γι' αυτό το κάναμε. Συγχαρητήρια, κύριε Πρωθυπουργέ. Μπράβο σας που κάνετε το... Το σκεφτήκατε καλά και το κάνετε καλά για να μας κρατήσετε καλούς, να είμαστε όλοι καλά, να γιορτάζουμε το Πάσχα έτσι πώς το θέλουμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Νικόλα μου. Εγώ ήθελα να ρωτήσω την καθηγήτριά σας, πόσο εύκολο, κυρία Σπανέλη, είναι να μοιράζεστε την ύλη με τα παιδιά? Είδα πριν ότι είχατε κάποιες παρουσιάσεις, το έχετε βρει καλά αυτό πώς δουλεύει, να μοιράζεστε υλικό? Ναι. Μας βοηθάει πάρα πολύ η πλατφόρμα της ασύγχρονης, στην οποία μπορούμε να διαμοιράσουμε πάρα πολύ υλικό. Και επίσης το μάθημα συμπληρώνεται από τη σύγχρονη, με την οποία μπορούμε να λύσουμε απορίες, να κάνουμε διευκρινήσεις και να έχουμε και επαφή με τα παιδιά πιο άμεση. Άρα νομίζω ότι ο συνδυασμός σύγχρονης-ασύγχρονης δουλεύει πάρα πολύ καλά. Και η πλατφόρμα, δόξα τω Θεώ, της ασύγχρονης τώρα λειτουργεί καλά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Επίσης, η πλατφόρμα της σύγχρονης λειτουργούσε πάντα πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι τώρα που αρχίσαμε και το μαθαίνουμε και όλες που έχουμε εξασκηθεί, θα
Θα πάμε πολύ καλύτερα μετά το Πάσχα. Ωραία. Νίκη, θες να προσθέσεις κάτι εσύ, η Σοφία? Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Τα έχετε καλύψει νομίζω όλα. Εγώ ήθελα να ακούσω λίγο παραπάνω τους μαθητές, αν είχαν κανένα σχόλιο για αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία της χρήσης της πλατφόρμας. Αλλά κατά τα λοιπά, όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Πρέπει να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι τα παιδιά δεν ξέραν ότι θα συνδεθείτε. Οπότε πρέπει να καταλάβατε, είχαν ένα σοκ στην αρχή. Θέλουν λίγο χρόνο για να συνηθίσουν στην ιδέα, ίσως. Σας το κρατήσαμε έκπληξη. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω. Ναι. Θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ, και στην κυρία Κερεμέως και σε όλους όσους έχουν βάλει μια τόσο μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το έργο και συμμετέχουμε όλοι σε αυτό, και οι απλοί πολίτες, αλλά και εσείς. Ευχαριστούμε που προσπαθείτε να διατηρήσουμε εμείς τις επαφές μεταξύ μας και με τους καθηγητές και να προχωρήσει η ύλη και να γίνουν τα απαραίτητα μαθήματα. Οι ευθένες σας ξέρουμε ότι είναι τεράστιες στη χώρα μας, αλλά απέναντι στη χώρα μας, ωστόσο μας σκέφτεστε και το εκτιμούμε πάρα πολύ αυτό. Ελπίζουμε όλα να έχουμε μια καλύτερη τροπή στη συνέχεια και μια καλύτερη εξέλιξη και να βγούμε από το σπίτι μας όποτε γίνει αυτό. Να είσαι καλά, Αγγέλη μου. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Ένα πράγμα θα ξέρετε, ότι θα τελειώσει αυτό. Αργά ή γρήγορα, ελπίζουμε πιο γρήγορα, όταν μας το υποδείξουν οι ειδικοί, θα γυρίσετε πίσω στα σχολεία σας, να κοιτάξουμε να καλύψουμε όσο μεγαλύτερο κομμάτι της ύλης μπορούμε και με παρουσία πια στην τάξη. Και βέβαια, ένα πράγμα το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι ελπίζουμε νωρίτερα και όχι αργότερα, δεν το ξέρουμε ακόμα ακριβώς πότε, να ξαναμπούμε σε ρυθμούς κανονικότητας, αλλά κάποια πράγματα θα έχουν αλλάξει για τα καλά. Η φροντίδα δηλαδή που θα πρέπει να δίνουμε στην ατομική μας υγιεινή, ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να προστατεύουμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας και να μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς ως κοινωνία, ως σχολικές μονάδες, η προστασία των ηλικιωμένων θα πρέπει να είναι συνεχής και διαρκής. Διότι η αλήθεια είναι ότι από αυτόν τον ιό όλοι κινδυνεύουμε, αλλά κινδυνεύουν περισσότερο οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, οι πιο ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι και πιο αδύναμοι και πιο ευάλωτοι. Άρα και όταν με το καλό γυρίσουμε σε κανονικούς ρυθμούς, θα πρέπει πάντα να φροντίζουμε τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, να τους προσέχουμε και να αποφεύγουμε τις πολλές επαφές, μέχρι που να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι έχουμε εξουδετερώσει τον ιό, ότι έχουμε βρει κάποιο εμβόλιο ή ότι έχουμε βρει κάποια θεραπεία που αποδεδειγμένα δουλεύει, ώστε να μην τεθεί καμία ζωή ανθρώπων τους οποίους αγαπάμε σε κίνδυνο. Σοφία, θέλεις να προσθέσεις κάτι εσύ από δικιά σου πλευράς? Πρόεδρε, εγώ μόλις άκουσα ότι θα συνδεθούμε με μάθημα φυσικής, φοβήθηκα. Λέω, ελπίζω να μην γίνει καμία ερώτηση φυσικής, γιατί δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είπα στην Υπουργό, στην κυρία Κεραμέως. Αλλά σοβαρά τώρα. Η αλήθεια είναι, Πρόεδρε, ότι η προσπάθεια που κάνουν οι εκπαιδευτικοί με τη βοήθεια των παιδιών να πάμε από την φυσική τάξη με τη φυσική παρουσία στην εξαποστάσεως είναι τεράστια. Είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση στο μάθημα. Οπότε εδώ πρέπει να πιστωθούν δύο φορές όλο αυτό το τεράστιο εγχείρημα το οποίο έχουν αυτή τη στιγμή πάρει πάνω τους. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει το μάθημά σου, τις σημειώσεις σου, την προσέγγιση και στη φυσική, φαντάζομαι, κυρία Σπανέλη, και συγχαρητήρια γι' αυτό, από το διαζώσεις στο εξαποστάσεως. Και εδώ έρχεται και το κομμάτι της επιμόρφωσης, το οποίο και εμείς, Πρόεδρε, σαν κράτος, οφείλουμε να εντείνουμε ως προς τους εκπαιδευτικούς μας, όχι μόνο στις λοιπές διδακτικές μεθόδους, αλλά και στην εξαποστάσεως πλέον, ως βασικό κομμάτι επιμόρφωσης. Για τα παιδιά συμμετέχουμε με ενθουσιασμό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πάντρεμα ασύγχρονης και σύγχρονης μπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσματα και ένα πολύ καλό αποτύπωμα και για το μέλλον της εκπαίδευσης. Και νομίζω ότι τα παιδιά και η χαρά που παίρνουν βλέποντας τους εκπαιδευτικούς απέναντι στην κάμερα, βλέποντάς τους, δίνοντάς τους δύναμη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, είναι σίγουρα απερίγραπτη. Άρα και από μένα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές, στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά. Καλή δύναμη, καλή μεγάλη εβδομάδα και καλό Πάσχα, και του χρόνου να το γιορτάσουμε διαφορετικά, όπως θα θέλουμε και όπως θα ονειρευόμαστε με τους φίλους και τους αγαπημένους μας. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα. Εξάλλου, του χρόνου είναι και μια πολύ σημαντική χρονιά για τη χώρα. Θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και θα έχουμε την ευκαιρία να βιώσουμε το Πάσχα του χρόνου με το καλό, όπως ξέρουμε να το γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Εγώ θέλω και πάλι, κυρία Σπανέλη, να σας συγχαρώ, να συγχαρώ όλα τα παιδιά για την προθυμία με την οποία συμμετέχουν. Να σε ευχηθώ καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση, υγεία πάνω απ' όλα και χαρά σε εσάς και στις οικογένειές σας και πραγματικά από καρδιάς όλα τα καλά. Ωραία, και εμείς θα θέλαμε τη σειρά μας και μιλάω και εκ μέρους των παιδιών και όλων του συλλόγου των καθηγητών να σας ευχηθούμε καλό Πάσχα. Και επίσης τελικά αποδείχθηκε ότι μέσα από κάτι κακό και δύσκολο βγαίνει και κάτι καλό. Δηλαδή μόνο που αναγκαστήκαμε, γιατί πραγματικά αναγκαστήκαμε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και εκπαιδευτήκαμε στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, τελικά είναι μια παρακαταθήκη για όλους τους εκπαιδευτικούς αυτό και για την εκπαίδευση γενικά. Έτσι. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε. Να είστε καλά. Όλα καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, παιδιά. Καλό Πάσχα. Να είστε καλά. Γεια σας.